της δεκαετίας του 90, σήμερα πιο γλυκιά από ποτέ, μας υποδέχεται στο κατάστημά της, μας κερνάει χαμόγελα, καζάντιπη και το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής της. Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου είναι εδώ. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Εγώ να δεις. Είσαι από τις φωνές που έχουν ντύσει τις αναμνήσεις μας σε μια εποχή που το εμπορικό τραγούδι, το λαϊκοπό που λέγαμε, μεσουρανούσε. Ναι. Τι σου είπε από εκείνη την εποχή. Ο κόσμος λαχταρούσε να ακούσει καινούργια τραγούδια από τους τραγουδιστές, να κάνει συλλογές από δίσκους, να κάνει από βινιλιά, από CD, να τα πληρώσει ακριβά για να τα βάλει στη συλλογή του. Ενώ τώρα πια έχει χαθεί αυτή η μαγεία. Πώς ξεκίνησες λοιπόν το τραγούδι. Ξεκινάω από διαγωνισμούς. Καταρχάς, στα 14 με παίρνει η θεία μου και με πηγαίνει σε ένα διαγωνισμό στο Ζάπιο, στην Έγλη. Βγαίνω πρώτη, χωρίς πρόβες, χωρίς τίποτα. Μ' ανεβάσανε πάνω και βγήκα πρώτη. Τελείωσα το σχολείο και λέω δεν αρχίζουμε. Και πήγαμε και βρήκαμε τον μαέστρο αυτό. Και αρχίσαμε από ένα αναψυκτήριο του Γλυφάδα. Στο οποίο δε πληρώθηκα μόνο για μια εβδομάδα. Γιατί δεν πληρώθηκες, επειδή ήσουν καινούργια στο χώρο. Δεν είχε, όχι. Δεν είχε λεφτά ο κακομοίρης αυτός που το είχε. Και είχαμε κλείσει, θυμάμαι το μεροκάματό μου, 3.400 δραχμές. Θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος που έκανες φωνητικά. Ναι. Ήτανε του Γονίδη, ο πρώτος του δίσκος. Ο πρώτος δίσκος του Σταμάτη Γονίδη. Ναι. Και κάπως έτσι με τα πολλά έρχεται η δισκογραφία στη ζωή σου και βγαίνει η πρώτη επιτυχία που δεν είναι απλά επιτυχία, ήταν σαρωτική επιτυχία. Ναι. Τότε το τηλέφωνο χτυπήσει. Μετά από 8,5 μήνες έγινε σαρωτική επιτυχία. Δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί τότε έχασα και τον πατέρα μου. Έχασα τον πατέρα μου τέλος Μάη και μετά άρχισε και ανέβαινε το τηλέφωνο. Με την πρώτη μεγάλη επιτυχία δηλαδή έζησε και μια τεράστια απώλεια, έτσι. Ναι, έζησε την απώλεια και μετά ακριβώς την επόμενη μέρα άρχισα να ζω τη μεγάλη επιτυχία. Εγώ να κάνω για τα κρίματα τους. Για πες μου για την Eurovision, ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μην πήγε πάρα πολύ καλά τότε σε κατάταξη. Πήγε καλά. Σε βαθμολογία πήγαμε πολύ καλά. Γιατί τότε ήταν αλλιώς η νόμη της Eurovision και είχαμε πάρει 68 βαθμούς. Είχα βγει 12η μεν, αλλά στην Ελλάδα για βαθμολογία ήταν η τρίτη σε βαθμολογία μέχρι τότε. Το 2002 που άλλαξε πια. Άλλαξαν οι νόμοι της Eurovision. Και πήγες με ένα καθαρά πολιτικό τραγούδι. Το τι άκουσε αυτό το κομμάτι για να πάει, το καημένο. Τι εννοείς. Μέχρι ότι ακουγόταν και χορευόταν πάνω στα κλαμπ. Και καλά, σιγά, αυτό είναι ένα τσιφτετέλι που χορεύεται πάνω στα κλαμπ, πάνω στις μπάρες κτλ. Και λέω, μα πού το έχουν ακούσει, αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να ακουστεί ούτε νότα. Γιατί άμα ακουστεί η νότα. Αποκλείεται. Θα τελειώσει το τραγούδι, θα αποκλειστεί. Έζησες την εποχή που. Υπήρχαν πολύ μεγάλα κασέ τη νύχτα, ναι, έτσι δεν είναι. Ναι. Θυμάσαι, τώρα αδιάκριτη πολύ ερώτηση, απλά για να θυμηθούμε τα τότε μεγέθη και να συγκρίνουμε το σήμερα. Ναι. Ποιο είναι το πιο μεγάλο ποσό που έχεις πάρει. Να σου πω κάτι, δεν θέλω να ξαναμιλήσω για κασέ, γιατί όταν μίλησα κάποια στιγμή για το κασέ, το μεγαλύτερο που είχα πάρει τότε, τότε ξαφνικά έγινε χληστία στο σπίτι μου, ας πούμε. Αλήθεια. Ναι. Πρόπερση. Μου κάνανε το σπίτι λαμπόγελο. Τι περιμένουν, ότι τα έχω κρατήσει και τα έχω στο σπίτι. Δηλαδή θα τρελαθώ. Εκείνη η εποχή όμως ακριβώς επειδή είχε μεγάλα κασέ, είχε και πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Έχεις και πολύ μαχαίρωμα. Πολύ μαχαίρωμα. Το έχω βιώσει κανονικά. Πώς το αντιμετώπισες εσύ αυτό. Τίποτα, στεναχωριόμουν, βέβαια στεναχωριόμουν. Είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος για να μην στεναχωριέμαι. Κι αν δεν ήμουν η αγάπη, η μεγάλη τη ζωή σου. Και έρχεται κάποια στιγμή στην πορεία σου που εκεί που είσαι στο απόγειο έρχεται ένα μεγάλο δώρο στη ζωή σου. Ναι. Τα παιδιά σου. Ναι. Ήταν απόφαση δική μου. Και του άντρα μου μαζί. Γιατί γνωριστήκαμε και ήρθε μόνο του. Ξέρεις, ήρθε να κάνουμε οικογένεια. Και με το που το αποφασίσαμε, κάναμε και την οικογένεια. Και είπαμε ότι πλέον πρέπει να σταματήσουμε τη νύχτα. Τη σταματήσαμε σιγά σιγά. Ήταν και ο άντρας σου στη νύχτα, ναι. Στη νύχτα, έτσι. Ναι, ναι. Από εκεί γνωριστήκατε έτσι, ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σε μαγαζί που δούλευαμε μαζί, με πλήρωνε. Να σου πω ότι αισθάνομαι πολύ περήφανη που ασχολούμαι με τα παιδιά μου και έχω αφήσει αυτό το δύσκολο, αλλά πολύ δύσκολο να τα αφήσεις επάγγελμα. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι τώρα τι πάω να κάνω, μήπως αυτοκτονώ επαγγελματικά, μήπως αυτοκτονώ καλλιτεχνικά. Όχι. Έτσι κι αλλιώς σκορπιός είμαι, αυτοκτονώ από μόνη μου, δεν έχω θέμα. Αλλά όχι, επαγγελματικά δεν με νοιάζει. Δεν νομίζω ότι έχω κάποιο αποθυμένο που να μην το έχω κάνει. Δηλαδή, ήμουν πάντα πολύ λογική.
Με, την οικογένεια που ήθελα την έκανα, την καριέρα που ήθελα την έκανα. Δεν θα πήγαινα να κάνω μια καριέρα μεγαλύτερη, γιατί δεν τα δίνα όλα για την καριέρα μου. Να σου το πω και έτσι. Κράταγα και πράγματα για τον εαυτό μου. Δεν ήμουνα, θα κάνω τα πάντα για να γίνω όνομα. Δεν ήμουν έτσι. Αποτύχει έγινα. Ευτυχισμένη είσαι. Πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλληνα. Κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ, να σε καλά.